Λοιπόν, τα ωραία του να είσαι influencer. Θα μου στείλουν καβούρια από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ busy μέρα γιατί έχουμε δύο meetings. Έχω να πάω σε ένα event, έχω να πάρω τα καβουράκια μου. Σκέφτομαι να κάνω το video edit. Ναι, μετά αύριο έχω να κάνω μια παρουσίαση. Αλλά τέλος πάντων, πολύ busy μέρα. Γι' αυτό πρέπει να πάρω οπωσδήποτε καφέ και βιταμίνες. Α, ναι, επίσης έχω κλείσει και ένα μάθημα crossfit. Το πατάκι μου. Γεια σου. Η μαμά μου θα φτιάξει κίμπαπ. Όλα βρώμικα θα κάνει. Μάντου. Το καλύτερο mug που μου έχω κάνει δώρο είναι στο μέγεθο του κεφαλιού μου και τόσο καφέ πρέπει να πίνω γενικά οπότε. We are good. Δεν προλάβω να τελειώσω, αλλά πρέπει να ετοιμαστώ να πάμε για crossfit. Αυτό είναι το outfit για το crossfit. Νομίζω πιο πολύ για yoga κάνω παρά για crossfit, αλλά τι να κάνουμε. Και θέλω να παρατηρήσετε τώρα έτσι όπως είναι πρισμένο το πρόσωπό μου, πώς θα ξεπριστεί με τη γυμναστική. Oh my god. Αμόγωμοφιέ. Ναι. Αμόγωμοφιέ. Πας και πά. Πω παιδιά, ξεκίνησε να έχεις δέσει την πάλι. Καλά, ποτέ δεν ήμουν αθλητικός τύπος. Αλλά λίγο τα τελευταία, αυτά που έφυγα από το γραφείο, ξεκίνησα λίγο crossfit, λίγο πιλάτες. Νομίζω είναι πολύ ωραία. Θα κάνω άλλο βιντεάκι βασικά, το εξηγώ το full story. Και στην αρχή έλεγα να πάω έτσι όμορφη, εντυμένη, με το μακίγιαζ. Να, ορίστε. Που πάμε στο μάρκετ να αγοράσουμε λίγα φρούτα και λίγο σέλερι. Λίγο βοηθάει στο δέρμα. Είναι με βλέπει η τύψη από το ταμείο και μου λέει αν έχει τόσο πουλιά στην έξω. Θέλω πει ο crossfit. Αφήνουμε παπουτσάκι έξω. Η μητέρα μου παιδιά κάνει ιδιαίτερα κορεάτικα. Και όταν έχουν μαθητές, πάντα σερβίρει. Πώς φαίνεται ότι η μητέρα μου έχει σερβίρει φαγητό στις μαθητριές της. Επίσης, έχω δει μερικούς να παραπονιούνται ότι οι γονείς τους φτιάχνουν φαγητά υψηλών carbs και θερμίδων με μηδέν πρωτεΐνη κτλ. Τι και όμως, αν σας έλεγα ότι η μητέρα μου φτιάχνει kimbap. Δηλαδή, πώς να αντισταθείς αυτό. Πάω να κάνω ένα μπάνιο και πιστεύω. Γενικά πολύ κακή επιλογή να κάνω σήμερα γυμναστική για τα χέρια γιατί τρέμω. Τελευταία μάσκα. Δεν έχω άλλη. Δεν προλάβω να κοιμηθώ. Πονάω, νιστάζω, πονάω. Όλα τα κάνουμε σήμερα. Πρέπει να τα κόψω κανονικά, αλλά πονάει τα χέρια μου. Και η όμορφη. Λοιπόν, κάνουμε και το meeting και ετοιμαζόμαστε και πάμε να πάρουμε τα καβούρια.
να πάρουμε τα καβουράκια μας. Ευχαριστώ. Τι μπορείτε. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Τεράστιο. Oh my god. Λοιπόν, η φίλη και η μητέρα της μάνας. Μητέρα της μάνας της. Η φίλη μου και η μητέρα της. Φύγαινα τέλος πάντων χθες το βράδυ και δεν πρόλαβα γενικά να κλείσω το βιντεάκι επειδή εντάξει, ήπιαμε και λίγο κρασάκι, ξέρετε, τώρα μας πήρε ο αέρας. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη μέρα, πολύ busy αλλά πολύ ευχάριστη. Ειδικά όταν πήγα εκεί στο Τάγκσουντο, να πω την αλήθεια φοβάμαι λίγο τα παιδιά. Και σίγουρα πιστεύω προέρχεται από το φόβο μη με κοροϊδέψουνε. Γιατί το χειρότερο ρατσιστικό μπούλινγκ που είχα δεχτεί ήταν στο δημοτικό. Και είναι λίγο αστείο βέβαια, τώρα φανταστείτε. Ολόκληρη γυναίκα 27 χρονών φοβάται να φυνεύει από τα σχολεία. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω είναι κάτι που προσπαθώ να το αντιμετωπίσω. Ήταν σαν healing process και τα καβούρια που έλαβα. Και σκέφτομαι πραγματικά. Παλαιότερα το τι είμαι κορεάτισα ήταν η αδυναμία μου, έτσι. Ήταν το αρνητικό στοιχείο μου. Γιατί ήταν ο λόγος που θα με κορόιδευε κάποιος ή ο λόγος που θα με έκανε παρέα. Αλλά τώρα πλέον αυτή η ταυτότητα πραγματικά βλέπω είναι αυτό που με κάνει να με συμπαθούν οι άνθρωποι ή ας πούμε να με αγαπάνε. Και απλά είμαι πολύ ευγνώμων. Αυτό θέλω να πω στην τελική. Και ευχαριστώ πολύ γιατί όταν έλεγε θα μπορούσα να φάω τόσο πολλά καβούρια. Τέλος πάντων, απλά αυτό είναι πολύ ευγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους όσους με στηρίζουν και με βλέπουν. Ήθελα απλά να πω 2-3 πράγματα πριν κλείσω το βιντεάκι. Θα τα πούμε. Αν σας άρεσε το vlogάκι, πείτε μου μήπως βάλω και άλλες μέρες vlog. Θα το σκεφτούμε. Τα δούμε.